Και καλημερίζω τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, τον κύριο Αλέξανδρο Βαρβέρη. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ για την τιμική πρόσκληση. Είμαι καλά εσείς. Εγώ σας ευχαριστώ που δεχθήκατε αυτή την... Και δεν καθόλου εγωιστικό αυτό που είπατε. Ωραία, ότι θέλω να εξυπηρετούμε. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Και μάλιστα εσείς που ασχοληθήκατε και ασχολείστε με την ψηφιοποίηση, έχετε αυτό το τομέα, νομίζω ότι είσαστε και εκείνος που μπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλες εκείνες τις δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις, ανησυχίες, όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζονται, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ γρήγορα προς όφελος εκείνων οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία της σύνταξης, κύριε Βαρβέρη. Και πολύ σωστά το λέτε. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτή είναι όλη μας η προσπάθεια. Να βοηθήσουμε τον πολίτη να εξυπηρετείται γρήγορα και αποτελεσματικά από έναν φορέα σωστά οργανωμένο. Αυτά άλλωστε ανακοίνωσε και στις μεταρρυθμίσεις του, τις μεταρρυθμίσεις που είπε προχθές ο υπουργός μας. Ποιες είναι αυτές και τι ακριβώς είπε. Είπε ότι θα πρέπει, έχουμε μπει στη διαδικασία να φτιάξουμε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του φορέα, δηλαδή το καινούριο OPS, που θα συνενώσει όλες αυτές τις βάσεις δεδομένων και θα δώσει τέλος σε αυτή τη δυσλειτουργία εσωτερικά στον οργανισμό. Και βέβαια όλο αυτό θα έρθει και θα εξυπηρετήσει τον πολίτη άμεσα. Όλο αυτό στηρίζεται βέβαια και στο άλλο μεγάλο έργο που είναι λίγο πριν πέσουν οι υπογραφές, ας επιτραπεί η έκφραση τώρα, που έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των δύο σε ένα βάθος τριετίας θα μας φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και θα κάνει τον οργανισμό ένα σύγχρονο οργανισμό και θα δώσει στον πολίτη αυτό ακριβώς που είπατε στην αρχή, τη δυνατότητα να εξυπηρετείται σε γρήγορο χρόνο, ταχαίως και αποτελεσματικά. Νομίζω ότι όταν βάζετε δύο τέτοια μεγάλα κεφάλαια αλλά το πάτε σε βάθος τριετίας είναι πολύ έντιμο, διότι κάποιος θα περίμενε ότι ξέρετε αυτό θα μπορούσε να πει θα γινόταν μέσα σε μία, δύο, τρεις μέρες, είναι συμβολικό, σε πέντε μήνες, έξι μήνες, αλλά παράλληλα με την δυσλειτουργία του οργανισμού εσωτερικά όπως αναφέρατε και την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου όλων των πολιτών σε βάθος τριετίας. Θέλω να ελπίζω, άσχετα με το τι θα βγάλει η κάλπη, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, θα το θέτω τελείως διαφορετικά κύριε Βαρβέρη, ότι θα υπάρχει η συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια για να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες αυτή την ώρα. Ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου όλων των πολιτών. Σημαίνει δηλαδή τι ακριβώς, ότι η παράλληλη μου σύνταξη από δύο ενδεχόμενα ταμεία, τρεις και τέσσερις δουλειές, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά μου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, ότι θα μου αποδώσει πολύ γρήγορα τη σύνταξη που επιθυμώ. Ακούστε, επειδή το θέσατε τεχνοκρατικά και όχι πολιτικά και επειδή και εγώ είμαι τεχνοκράτης και δεν είμαι πολιτικός, θα σας απαντήσω τεχνοκρατικά. Καταρχάς πρέπει να πούμε το εξής. Ότι όλα τα πράγματα δεν γίνονται σε 2, 3, 4 ή 5 μήνες. Υπάρχουν έργα τα οποία απαιτούν χρόνο για να γίνουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο οργανισμός είναι σε λειτουργία σήμερα που μιλάμε. Και συνεχώς κάνουμε αναβαθμίσεις και κάνουμε προσπάθεια ώστε να εξυπηρετούμε τον πολίτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα υπάρχουν έργα τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν σε 5 μήνες, αλλά υπάρχουν και έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν σε 3 ή και 4 χρόνια. Και πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό γιατί έτσι πρέπει να είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο οργανισμός θα σταματήσει τη λειτουργία του, θα συνεχίσει τη λειτουργία του με μια αξιοπρέπεια όπως προσπαθεί τα τελευταία χρόνια. Άρα είναι καλό το ότι θα πάρει αυτό το διάστημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα σταματήσουμε να δουλεύουμε ή ότι δεν θα εξυπηρετούμε και δεν θα κάνουμε καθημερινά προσπάθεια ώστε να εξυπηρετούμε όσο το δυνατόν ευκολότερα τον πολίτη. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος είναι ότι η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί μέσω της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου θα μπορούν τα λογισμικά που εκδίδουν συντάξεις να βρίσκουν αυτόν τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται, τον ασφαλιστικό βίο δηλαδή του κάθε εργαζόμενου, ώστε να μπορούν να εκδώσουν σε πολύ γρήγορο χρόνο την σύνταξή του. Άρα ναι, όλα αυτά θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Απλά για να ενοποιηθούν χρειάζεται κάποιο χρόνο. Αυτό ήταν όλο.
Ναι. Αυτό λέω ήταν όλο. Χρειάζεται κάποιος χρόνος και όλα θα γίνουν. Πώς θα στελεχωθούν τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ? Θα έχουν την εξειδίκευση οι υπάλληλοι? Σας ρωτάω έτσι, κύριε Βαρβέρη, γιατί αυτό το οποίο αντιμετωπίζετε είναι πάρα πολύ δύσκολο στην καθημερινότητα του κάθε ενός από εμάς. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν που θετικά προς τη σωστή κατεύθυνση ακούγονται, δεν φέρνουν εφορία στους συνταξιούχους, αλλά και σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται ένα-δύο βήματα πριν από τη σύνταξή τους, διότι μία απλή καταγραφή των ενσήμων ή το μέτρημα των ενσήμων μέσα από τις δικές σας τις υπηρεσίες είναι αυτό που πραγματικά σε χρόνο τραβάει αρκετά. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μιλούν για 5, 6, 7 μήνες, ένα χρόνο και λίγο παραπάνω. Μία σύνταξη η οποία έχει δοθεί, ναι μεν έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος ή έχει δοθεί, έχει εξεταστεί για αρχή, όπως το λέτε εσείς, για να μην χρησιμοποιήσω λάθος φράσεις. Παίρνει κάποιος ένα αλφα ποσό, αλλά περιμένει ίσως και 19 και 20 μήνες, έτσι ώστε στο τέλος να μπορέσει να πάρει τα υπόλοιπα χρήματά του. Αυτό θα αργήσει πολύ, θα καθυστερήσει πολύ, θα βοηθήσει όλο το παραπάνω το οποίο αναφέρατε αυτοί οι άνθρωποι γρήγορα να εξυπηρετηθούν? Κοιτάξτε, έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει όλοι να παραδεχτούμε ότι τους τελευταίους 27 περίπου μήνες έχουν εκδοθεί περί τις 570.000 συντάξεις. Εσείς μόνοι σας είπατε προηγουμένως ότι ένας στους 16 συμπολίτες μας που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή έχει πάρει τη σύνταξή του τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δεν είναι δική μου διαπίστωση, είναι η δήλωση του κυρίου Χατζηδάκη, για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι και, είναι και ορθή, δεν είναι τυχαία η δήλωση. Αυτό μας λένε τα νούμερα. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι έχουμε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτός ο χρόνος να μειωθεί. Και έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, σε τεράστιο βαθμό, έχει μειωθεί περίπου στις 60 μέρες για την έκδοση μιας συνταξιοδοτικής απόφασης. Τώρα, το αν υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες καθυστερούν, προφανώς και υπάρχουν, γιατί υπάρχουν για μας και κάποιες προβληματικές υποθέσεις, γιατί δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε το χρόνο, γιατί δεν μπορεί να μας τους φέρει ο πολίτης το χρόνο αυτό. Για αυτές τις περιπτώσεις ειδικά έχουμε κάνει ειδική ομάδα εργασίας και δουλεύουμε συνεχώς ώστε να μπορέσουμε να εκδώσουμε και τις τελευταίες αυτές συντάξεις, οι οποίες για κάποιο λόγο είναι προβληματικές και έχουν καθυστερήσει λίγο παραπάνω. Να ξέρετε όμως ότι από τις συντάξεις που έχουν απομείνει, πολλές από αυτές είναι συντάξεις οι οποίες θα είναι κανονικά απορρευτικές επίσης, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσό οφειλής του ασφαλισμένου, το οποίο πρέπει να καλυφθεί για να μπορέσει να του δοθεί η σύνταξη. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος, έχει πέσει περίπου στις 60 μέρες μεσοστοχικά. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν ξέρω να περιμένει κάποιος να έχει δοθεί η απόφασή του για να περιμένει κάποιος 18 και 19 μήνες για να πάρει τα χρήματά του. Συνήθως όταν εκδίδεται η σύνταξη, τον επόμενο μήνα εκαθαρίζεται τόσο η σύνταξη όσο και τα αναδρομικά που του οφείλονται. Νομίζω ότι είμαι σε θέση να σας δώσω και απόδειξη, διότι αν δεν είχα αυτή την δυνατότητα δεν θα το χρησιμοποιούσα. Οπότε στην απορία της εκπομπής, γιατί δεν κάνει να δημοσιοποιήσω στοιχεία, θα επικοινωνήσω μαζί σας, εάν μου το επιτρέπετε, για να μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία αυτά, για να δείτε ότι πραγματικά υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα που καθυστερούν. Με πολύ χαρά να μου το στείλετε και μάλιστα ξέρετε ότι κάθε φορά όταν ένας πολίτης λέει ότι έχω κάποιο πρόβλημα, εμείς δεν ψάχνουμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο του συγκεκριμένου πολίτη, αλλά μέσα από αυτό ψάχνουμε να βρούμε παθογένειες οι οποίες μπορεί να καθυστερούν και άλλους συμπολίτες μας, οι οποίοι ίσως δεν έχουν φωνή, ίσως δεν καλούν στο ραδιόφωνο, ίσως δεν φτάνει μέχρι τα αυτιά μας το πρόβλημά τους. Και να ξέρετε ότι κάθε φορά όταν συμβαίνει αυτό, υπάρχει μια πιθανότητα να ανακαλύψουμε κάτι το οποίο είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει όχι μόνο τον συμπολίτη μας ο οποίος έχει το πρόβλημα. Ωραία. Αλλά και μια άλλη κατηγορία η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με αυτό. Ωραία. Λοιπόν, λέει από τη μία το Υπουργείο ότι 570.000 συντάξεις πως βγήκαν σε 27 μήνες, ένας στους 16 Έλληνες πως έλαβε την κύρια σύνταξή του το 21, το 22 και τους τρεις πρώτους μήνες του 23. Ποιες είναι οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, γιατί θυμάμαι κάποια στατιστικά στοιχεία ή κάποια νούμερα τα οποία μας έδινε ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Έχετε στο πρόσφατο παρελθόν, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε σε ποια κατάσταση είμαστε τώρα, ποια είναι η εικόνα, κύριε Βαρβέρη? Ναι, βεβαίως.
Στις κύριες συντάξεις έχουμε περίπου 28.000 κρεμείς συντάξεις. Όταν λέμε κρεμείς, μιλάμε για ληξιπρόθεσμες συντάξεις. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε συντάξεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει το όριο των 90 ημερών. Μία σύνταξη, λοιπόν, όταν παρέλθουν οι 90 μέρες από την ημέρα της αιτήσεως, θεωρείται ληξιπρόθεσμη. Άρα, λοιπόν, έχουμε περίπου 28.000. Οι πραγματικές όμως δεν είναι οι 28, είναι γύρω στις 13-14.000. Γιατί περίπου 15.000 από αυτές είναι ανελαστικές, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες οφειλές και δεν μπορούν να καθαριστούν. Αυτές είναι οι εκκρεμότητες σε ό,τι έχει να κάνει, σε ό,τι έχει να κάνει με τις κύριες συντάξεις, με τις ληξιπρόθεσμες εννοώ, γιατί υπάρχουν και οι τρέχουσες, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί κάθε μήνα μπαίνουν καινούργιες. Οπότε αυτό το πράγμα επί της ουσίας δεν πρόκειται ποτέ να μηδενίσει και δεν θα μηδενίσει και δεν είναι σωστό να μηδενίσει, γιατί κάθε μήνα μπαίνουν από 15 μέχρι 20.000 νέες αιτήσεις. Mm. Αυτό, καλά, αυτό είναι η ζωή. Αυτό είναι η ζωή. Κύριες συντάξεις. Ναι, ναι. Αυτό είναι, λέω, η ζωή. Έτσι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Τώρα, σχετικά με τα επικουρικά, τον μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο έχουμε εκδώσει γύρω στα 44.000 επικουρικά. Και απομένουν περίπου 40.000 επικουρικά ληξιπρόθεσμα, εκ των οποίων τα 37.000 έχουν πάρει προκαταβολή τον προηγούμενο μήνα, που είχαμε δώσει την προκαταβολή για κάθε μήνα καθυστέρησης έκδοσης των επικουρικών. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα εφάπαξ, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα εκδόθηκαν 7.500 εφάπαξ. Την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθούν περίπου 2.000 ακόμα εφάπαξ και το στόκ, αυτό που θα μείνει πίσω, θα είναι γύρω στις 5.000 εφάπαξ. Άρα προχωράμε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο στόχος είναι μέχρι το καλοκαίρι να έχουν καθαριστεί τα εφάπαξ και τα επικουρικά. Και για τις συγγνώμη. 7, μισό λεπτό, κύριε Βερβέρη, να το ξαναπούμε αυτό για τα εφάπαξ. 7.500 καθαρίστηκαν, είπατε, την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα και πληρώνονται από χτες, έχουν αρχίσει να πληρώνονται. Ωραία. Αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ίσως και Δευτέρα ή Τρίτη, θα έχουν καταβληθεί αυτά. Αυτά αφορούσαν εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Και αυτό γιατί είχε δημιουργηθεί αυτό το στόκ στα εφάπαξ. Γιατί είχαμε κάνει τη μεγάλη προσπάθεια κατά τους μήνες Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, που είχαμε καθαρίσει πολύ μεγάλο μέρος των κυρίων συντάξεων του Δημοσίου. Άρα, όπως αντιλαμβάνετε, προϋπόθεση για να πληρωθούν τα εφάπαξ είναι να έχει βγει η κύρια σύνταξη, και ήρθε και μετατοπίστηκε αυτό το βάρος στα εφάπαξ. Και τώρα που μιλάμε, καθαρίζουμε αυτό το βάρος που είχε μετατοπιστεί στα εφάπαξ. Πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να σας πω κάτι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί μας ακούνε οι συμπολίτες μας. Προϋπόθεση για να πληρωθεί ένα εφάπαξ είναι να έχει ο πολίτης φορολογική ενημερότητα. Αυτή τη στιγμή λιμνάζουν στο φορέα 2.500 εφάπαξ πολιτών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί τα εφάπαξ τους, αλλά δεν μπορεί να βρει ο οργανισμός να τραβήξει φορολογική ενημερότητα για τους συγκεκριμένους πολίτες. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι μπορεί κάποιος να έχει μια οφειλή 100 ευρώ στην εφορία και αυτό να είναι ένας παράγοντας ο οποίος καθυστερεί την καταβολή του εφάπαξ, γιατί πολύ απλά δεν έχει φορολογική ενημερότητα. Αλλά λοιπόν πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι προϋπόθεση για να πάρει κανείς το εφάπαξ είναι να μην έχει οφειλές στην εφορία ή να προσκομίσει στον ΕΦΚΑ, βεβαίως η οφειλής, ώστε να γίνει κάποιος συμψηφισμός με τις οφειλές που έχει στην εφορία. Όταν λέτε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί τα εφάπαξ, η καταβολή των εφάπαξ μέσα στο καλοκαίρι, το προσδιορίζετε, εφόσον βέβαια υπάρχει και η φορολογική ενημερότητα, όπως λέτε, το προσδιορίζετε μέχρι Ιούλιο, μέχρι Αύγουστο, μέχρι πότε? Όχι, μέχρι τον Ιούνιο είναι ο προγραμματισμός. Μέχρι τον Ιούνιο, ναι. Ωραία. Ναι. Σας διέκοψα. Πηγαίνετε παρακάτω. Θα μας δίνετε και άλλα στοιχεία. Είμαστε λοιπόν σε πάρα πολύ καλό ρυθμό σε σχέση με τα εφάπαξ και συνεχίζω λοιπόν. Αυτή την περίοδο καθαρίζουμε τις παράλληλες συντάξεις επίσης. Είναι κάτι που μας πονούσε και πονούσε και τους συμπολίτες μας. Έχουν εκδοθεί περίπου 3.000 και απομένουν περίπου άλλες 9.000 παράλληλες συντάξεις. Κάτι το οποίο είναι επίσης στο προγραμματισμό μας, να το καθαρίσουμε μέχρι το καλοκαίρι. Με το ίδιο χρονικό όριο, δηλαδή εκεί μέχρι τον... Εκεί δεν υπολογίζουμε, ναι, τέλος Ιουνίου, Ιούλιο, εκεί δεν υπολογίζουμε.
Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση των, του ΕΦΚΑ ή την ενίσχυση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, όπως το ανακοίνωσε ο κύριος Χατζηδάκης, εσείς σαν υποδιοικητής μπορείτε να μας δώσετε λίγο το στίγμα, το πλαίσιο για να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά τα παράπονα τα οποία ακούγονται από τα κατατόπους υποκαταστήματα, καταστήματα τις περισσότερες φορές για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ελάχιστοι, για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, για φακέλους που ενδεχόμενα να ταξιδεύουν από τη μία πλευρά της χώρας στην άλλη για να μπορέσουν να εξεταστούν. Κοιτάξτε, βάλατε δύο πράγματα στη συζήτηση. Ένα που έχει να κάνει με το προσωπικό και δεύτερο κάτι που έχει να κάνει με τους φακέλους. Πάντα αυτό κάνω. Όρισε. Πάντα αυτό κάνω. Και καλά κάνετε. Η διαδικασία λοιπόν που έχει να κάνει με τους φακέλους είναι μια ξεχωριστή διαδικασία. Φροντίζουμε να μαζέψουμε το υλικό μας. Άλλωστε τώρα θα το μαζέψουμε για να το ψηφιοποιήσουμε, για να πάψει αυτή η ταλαιπωρία. Σε ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό, αντιλαμβανόμαστε και εμείς το βιώνουμε καθημερινά, ότι σε κάποια σημεία υπάρχει μια έλλειψη προσωπικού. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ΕΦΚΑ είναι ένας δημόσιος οργανισμός, άρα έχει και τη δυσλειτουργία του να πάρει κόσμο. Σε σχέση με μια ιδιωτική εταιρεία η οποία θα προσλάμβανε κόσμο για να βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή τρέχει στον ΑΣΕΠ ένας διαγωνισμός για την πρόσληψη προσωπικού. Θα πάρει προσωπικό από εκεί ο οργανισμός. Περιμένει άλλωστε, περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να ολοκληρωθεί αυτό από τον ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να πάρουμε και εμείς τον κόσμο που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε τον ΕΦΚΑ. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν βγήκε τόσο καλά ο σχεδιασμός με πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους όπως το επιχειρήσατε? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Οι πιστοποιημένοι λογιστές και οι πιστοποιημένοι δικηγόροι είναι εξωτερικοί συνεργάτες και κάνουν μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει αποκλειστική ανάγκη στο κομμάτι που μας βοηθούν οι πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι. Ο οργανισμός έχει διάφορες ανάγκες και έχει διάφορους τομείς στους οποίους χρειάζεται προσωπικό, όχι μόνο στην έκδοση των συντάξεων. Άλλωστε ο οργανισμός, ο ΕΦΚΑ, δεν είναι ένας οργανισμός που βγάζει μόνο συντάξεις. Ένα κομμάτι του ΕΦΚΑ έχει να κάνει με τις συντάξεις. Ο ΕΦΚΑ είναι ένας οργανισμός που ακολουθεί τον πολίτη σε όλο τον κύκλο ζωής του, από πριν τη γέννησή του μέχρι πολύ μετά το θάνατό του. Άρα όπως αντιλαμβάνεστε, οι υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΦΚΑ στον πολίτη είναι πάρα πολλές. Η σύνταξη είναι μία από αυτές. Οι πιστοποιημένοι λοιπόν λογιστές και δικηγόροι ήρθαν να βοηθήσουν σε συγκεκριμένες συντάξεις, σε συγκεκριμένη υπηρεσία του οργανισμού και όχι σε όλο τον κύκλο λειτουργίας του οργανισμού. Ένα τελευταίο ερώτημα και σας απελευθερώνω, κύριε Βαρβέρη, για την αναφορά που έκανα εγώ και την αναφορά που κάνατε επίσης εσείς απαντώντας για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να περιμένουν για μήνες να πάρουν το σύνολο της σύνταξής τους. Έχουν πάρει την προκαταβολή, πληρώνονται κάθε μήνα, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα το σύνολο της σύνταξης και περιμένουν πολλούς μήνες. Ρωτούν το εξής, οφείλεται αυτό ενδεχόμενα ως καθυστέρηση, δεν μπορώ να το ξέρω, εσείς απαντάτε, στο γεγονός ότι κάποιος μπορεί ενδεχόμενα και για αυτούς να χρωστάει στο δημόσιο, έστω και αν είναι τα 5-10% ευρώ και υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Κοιτάξτε, για την έκδοση μιας σύνταξης, αυτό που είναι απαραίτητο είναι να μην υπάρχουν ασφαλιστικές οφειλές. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι πρωτίστως δεν εκδίδεται η σύνταξή τους αλλά δεν μπορεί να παίρνουν προκαταβολή θα πρέπει να χρωστούν στον ΕΦΚΑ και θα πρέπει να χρωστούν αν είναι ο ΓΑΦΕΡ πάνω από 6.000 ευρώ ή αν είναι στον ΤΕΟΣ ο ΑΕ πάνω από 20.000 ευρώ. Άρα οι οφειλές στην εφορία δεν ισχύει αυτό που ακούω. Θα είναι κάποιος άλλος ο λόγος, τον οποίο παρακαλώ να μου στείλετε ό,τι είναι, γιατί θα έλα πάρα πολύ πραγματικά. Αυτό το οποίο αναφέρεται αφορά συντάξεις και για τον ιδιωτικό και για το δημοσιο τομέα. Όχι, το δημόσιο δεν μπορεί να χρωστάει ασφαλιστικές εισφορές όπως καταλαβαίνετε, γιατί οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από το δημόσιο, άρα δεν μπορεί να υπάρχουν ασφαλιστικές οφειλές αν είναι κάποιος δημόσιος υπάλληλος, εκτός και αν έχει παράλληλη ασφάλιση. Πριν ήταν στον ΤΕΟΣ ο ΑΕ και έχει ασφαλιστικές οφειλές από το προηγούμενο καθεστώς του ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος του Ιούνιου, όπως είπατε περίπου, πάνω εκεί το οριοθετείτε, έτσι ώστε να τελειώσουν όλες αυτές οι εκκρεμότητες που υπάρχουν για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αρκετούς μήνες στην αναμονή. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Κύριε Βαρβέρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.